Σήμερα έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος όλων των κατηγοριών. Για μας ήταν μια ημέρα η οποία ευχάριστη, με την έννοια πια ότι από 53 σωματεία βρεθήκαμε στα 57. Ξαφνικά δηλώσανε 57 σωματεία. Εκεί που υπολογίζαμε τη γάμα κατηγορία να την προσαρτήσουμε στην β' κατηγορία, κάνοντας 3 ομίλους, γιατί θα ήταν πιθανότατα κάτω από 10, ξαφνικά δηλώσανε 15 ομάδες στην γάμα κατηγορία. Το πρωτάθλημα όμως ξεκινάει στις 5 Σεπτεμβρίου, η α' κατηγορία, την επόμενη εβδομάδα η β' κατηγορία, είχαμε πει για τις 26 τη γάμα κατηγορία, τώρα θα δούμε εάν τη βάλουμε και νωρίτερα, γιατί είναι πολλές οι ομάδες, πολλές οι αγωνιστικές, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε, γιατί υπήρχαν κάποια αιτήματα, κάποια σωματεία δεν προλαβαίνανε με τα δελτία τους, να δούμε αν μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κομμάτι και να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Αυτό που θέλω να επισημάνω στα σωματεία είναι ότι, βέβαια τα είπαμε και στη Γενική Συνέλευση, να δώσουν πίστοση στους νέους διαιτητές. Βέβαια και στο κομμάτι των διαιτητών, οι περισσότεροι παλιοί διαιτητές έχουν σταματήσει. Ό,τι είχαμε για αξιολόγηση περάσαν όλα και τους δίνουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που ανέβηκαν στην Α' Εθνική. Αυτοί που πήγαν από την... ο Καμπερίδης που πήγε από την, από τη Γάμα στη Β'. Όλοι οι νέοι διαιτητές οι οποίοι περάσανε τα τεστ και θα έχουμε την ευτυχή... Είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε 5 διαιτητές στην δέλτα κατηγορία. Βέβαια, στεναχωρηθήκαμε λίγο με την κοπελίτσα, η οποία στα γραπτά κόπηκε. Μεγάλη στεναχώρια, γιατί ενώ έσπασε όλα τα κοντέρ, από το άγχος της ενδεχομένως, γιατί είναι λίγο έτσι αξιοπερίεργο το ότι κόπηκε στα γραπτά. Και καλή μαθήτρια, μαθήτρια του Πανεπιστημίου, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δεν εξηγείται. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα της δοθεί ευκαιρία και ευχόμαστε να έχει και καλή εξέλιξη και πιστεύουμε ότι θα έχει, αν συνεχίσει έτσι. Η κοπέλα αυτή θα παίζει διαιτής, είναι 19 χρονών, όπως οι περισσότεροι είναι από 18 έως 26-27 χρονών. Πρέπει να τους δώσουμε ανοχή όλοι, δεν πρέπει να τους πιέσουμε καθόλου. Όσο λιγότερο τους πιέσουμε, τόσο περισσότερο καλύτερα θα πάνε. Όσο περισσότερο τους πιέσουμε, τόσο χειρότερα θα πάνε. Και δεν θέλω να βρεθεί η Ένωση ή τα πειθαρχικά της όργανα στη δυσάρεστη θέση να τιμωρούν σωματεία για πίεση διαιτητών. Θα τους αφήσουμε χαλαρά. Ανάπτυξη είναι το ποδόσφαιρο. Τα μικρά παιδιά, τα νέα τα παιδιά, ανάπτυξη είναι και η διαιτησία. Εμείς αυτή είναι η δουλειά μας. Παραγωγή σε όλους τους τομείς. Ποδοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές, παράγοντες, όλα είναι ανάπτυξη. Προς τα εκεί κινόμαστε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, εκεί πρέπει να οδηγούμαστε. Είναι ένα πολιτιστικό κομμάτι, πρέπει να το σεβαστούμε και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, τα λέμε όλα τόσο ιδανικά. Δεν είναι τόσο ιδανικά, αλλά στην Καβάλα έχουμε δείξει δείγματα και όλα τα σωματεία. Εγώ από την περσινή χρονιά είμαι ευχαριστημένος, εκτός πάντα 2-3 μικρές εξαιρέσεις, πάντα υπάρχουν. Ευελπιστώ ότι φέτος θα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Να ευχηθούμε μια καλή χρονιά, με υγεία, σε όλους, να μην έχουν τραυματισμούς κανένας, να παίξουμε ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε και ο καθένας να επιτεύξει τους στόχους στους οποίους έχει βάλει από την αρχή της χρονιάς. Καλή χρονιά με υγεία.